Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τι είναι οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων και πώς ε, λειτουργούν. Μία βάση δεδομένων την χρησιμοποιούμε για την συλλογή, την αποθήκευση, την οργάνωση, την επεξεργασία και την εξαγωγή δεδομένων και πληροφοριών. Σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιούμε μηχανογραφημένες βάσεις δεδομένων, οι οποίες είναι ισχυρές και ευέλικτες. Μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε τα δεδομένα. Με, τους, με διάφορους τρόπους, να τα ταξινομούμε, να τα φιλτράρουμε και να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα κριτήρια ώστε να παίρνουμε ακριβώς τις πληροφορίες που επιθυμούμε. Σε μία ε, μηχανογραφημένη βάση δεδομένων, ο εντοπισμό των πελατών με έδρα για παράδειγμα την ε, Θεσσαλονίκη είναι θέμα δευτερολέπτων. Σήμερα, τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων χρησιμοποιούν το σχεσιακό μοντέλο, γι' αυτό και ονομάζονται Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών βάσεων Δεδομένων το Relational Database Management Systems ή RDBMS. Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων μας επιτρέπουν να καταχωρούμε μοναδικά στοιχεία σε κάθε εγγραφή και παράλληλα να, τα, να συσχετίζουμε τους πίνακες της βάσης δεδομένων μεταξύ τους, ώστε να μην χρειάζεται να καταχωρούμε τα ίδια στοιχεία σε διαφορετικούς πίνακες, όπως θα δούμε παρακάτω. Η Microsoft Access είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και ισχυρά προγράμματα σχεδιασμού, δημιουργίας, επεξεργασίας και διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Άλλες παρόμοιες εφαρμογέ είναι η D-Base, η Fox Pro και το Paradox. Πριν δούμε ακριβώ από τι αποτελείται μια βάση δεδομένων σε περιβάλλον τη Access θα πρέπει να δούμε λίγο την ορολογία και συγκεκριμένα να δούμε τι σημαίνει δεδομένο. Επειδή θα το χρησιμοποιούμε συνέχεια. Δεδομένα λοιπόν είναι οι διάφορε στατικέ τιμέ που καταχωρούμε σε μια βάση δεδομένων. Μερικοί από του συνηθισμένου τύπου δεδομένων που μπορούμε να καταχωρήσουμε στι βάσει είναι το κείμενο, οι αριθμοί, οι εικόνε, γραφικά, ώρε, ημερομηνίε κλπ. Δηλαδή το, το όνομα σε μια βάση δεδομένων θεωρείται ένα δεδομένο. Οι πληροφορίε τώρα είναι τα δεδομένα που ανακτάουμε από μια βάση δεδομένων, τα οποία είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν για το άτομο που τα εξετάζει ένα συγκεκριμένο νόημα. Δηλαδή, σε μια βάση δεδομένων θα πρέπει να συνδυάσουμε τα δεδομένα μας, το όνομα, το επίθετο, το τηλέφωνο, έτσι ώστε να εξαγάγουμε μια συγκεκριμένη πληροφορία. Τώρα, σαν βάση δεδομένων, η ορολογία για την βάση δεδομένων, όπως είπαμε και προηγουμένως είναι μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους και ένα πρόγραμμα διαχείρισης βάσης δεδομένων όπως η Microsoft Access μας επιτρέπει να καταχωρούμε, να οργανώνουμε και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που απορρέουν από αυτά έχουν κοινά χαρακτηριστικά καθώς και συγκεκριμένο σκοπό ή θέμα. Τα, τα βασικά στοιχεία τώρα από τα οποία αποτελείται μία βάση δεδομένων είναι οι πίνακες, οι, οι φόρμες, τα ερωτήματα και εκθέσεις και με αυτά θα ασχοληθούμε στην Access εμείς. Πώς παρατηρείτε στην, στην οθόνη σας, ε, είμαστε αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε περιβάλλον της Microsoft Access όπως βλέπετε εδώ. Ε, υπάρχει, έχω ανοίξει ήδη μία βάση δεδομένων η οποία ονομάζεται φροντιστήριο, το βλέπετε ότι λέει φροντιστήριο βάση δεδομένων, μορφή αρχείου Access 2002. Και εδώ βλέπετε τα διάφορα αντικείμενα τα οποία ανέφερα προηγουμένως από τα οποία αποτελείται μία βάση δεδομένων. Εδώ έχουμε τα, τους πίνακες, εδώ έχουμε τα ερωτήματα, τις φόρμες και τις εκθέσεις. Υπάρχουν και άλλα και όπως ανέφερα προηγουμένως εμείς θα ασχοληθούμε με τα τέσσερα πρώτα. Αρχικά λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τι είναι ένας πίνακας. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι τα δεδομένα που καταχωρούμε στην Microsoft Access αποθηκεύονται σε έναν ή περισσότερους πίνακες. Ένα πίνακα είναι μια συλλογή δεδομένων που περιγράφουν ομοειδή αντικείμενα. Για παράδειγμα, ένα πίνακα μπορεί να περιέχει όλα τα στοιχεία των πελατών, ένα άλλο να περιέχει τα στοιχεία των προμηθευτών κλπ. Στο παράδειγμα το οποίο έχω ανοίξει εδώ, όπω βλέπετε υπάρχει ένα πίνακα για του μαθητέ, ένα πίνακα για τα οικονομικά και ένα πίνακα για τα τμήματα. Α ανοίξουμε τον πίνακα μαθητέ. Με διπλό κλικ μπορούμε να ανοίξουμε τον συγκεκριμένο πίνακα. Και όπω βλέπετε εδώ, έχουμε ανοίξει τον πίνακα σε κανονική προβολή. Υπάρχει ράβδο για να μετακινούμαστε δεξιά-αριστερά και για λόγου του βίντεο δεν το έχω μεγιστοποιήσει. Και βλέπουμε εδώ τον πίνακά μα. Ένα πίνακα τώρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αποτελείται από εγγραφέ. Κάθε γρα, ε, γραμμή σε έναν πίνακα, μια βάση δεδομένων, ονομάζεται εγγραφή και περιέχει όλα τα δεδομένα που περιγράφουν μια συγκεκριμένη καταχώρηση του πίνακα. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, όπω βλέπετε, εδώ έχουμε είναι η πρώτη εγγραφή μα εδώ. Έχουμε 11 εγγραφές αν το κοιτάξετε από κάτω. Κάθε γραμμή του πίνακα, όπως βλέπετε εδώ, είναι και μία εγγραφή του πίνακα. Η πρώτη εγγραφή αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μαθητή, η δεύτερη εγγραφή σε δεύτερο συγκεκριμένο μαθητή, με όλα τα στοιχεία με τα δεδομένα τα οποία αναφέραμε προηγμένως. Επίσης, όπως γνωρίζετε, ο πίνακας έχει και στήλε. Η πρώτη στήλη είναι αυτή, η δεύτερη στήλη είναι αυτή. ο τίτλος τη κάθε στήλη του πίνακα ονομάζεται πεδίο. Το πρώτο πεδίο ονομάζεται κωδικό μαθητή, όπω βλέπετε εδώ στο συγκεκριμένο πίνακα. Το δεύτερο πεδίο ονομάζεται επώνυμο. Το τρίτο πεδίο ονομάζεται όνομα κ.ο.κ. Έχουμε λοιπόν ότι ένα πίνακα αποτελείται από εγγραφέ που είναι οι γραμμέ του και από τα πεδία που είναι οι στήλε του. Το όνομα κάθε στήλη ονομάζεται ε, πεδίο. Ας κλείσουμε τώρα τον πίνακα κάνοντας ένα κλικ στο εξωτερικό Χ, και ας πάμε να ανοίξουμε μία φόρμα εδώ επιλέγουμε φόρμες, κάνουμε διπλό κλικ στην φόρμα που υπάρχει εδώ, την φόρμα μαθητές και εμφανίζεται όπως βλέπετε το παράθυρο της φόρμας των μαθητών. Στην, η Microsoft Access μας παρέχει έναν εύκολο τρόπο, αυτό είναι ο εύκολος τρόπος για την καταχώρηση και την επεξεργασία δεδομένων της φόρμες. Μία φόρμα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με ένα ή περισσότερους πίνακες και εμφανίζει συγκεντρωμένα τα στοιχεία που αφαιρούν κάθε εγγραφή. Ουσιαστικά δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε την, την, πρώτη εγγραφή, είναι σαν να βλέπουμε μια καρτέλα, την καρτέλα του πρώτου μαθητή. Όλα τα στοιχεία της πρώτη ε, πρώτης εγγραφής, της πρώτης του πίνακα εμφανίζονται εδώ πέρα ε, ένα προς ένα. Αν πάμε με το βελάκι αυτό προς τα δεξιά βλέπουμε την δεύτερη γραμμή του πίνακα, τη δεύτερη εγγραφή και ούτω καθεξής. Λεπτομέρειες για τις φόρμες θα δούμε στην συνέχεια. Εσείς πρέπει να κατανοήσετε ότι μια φόρμα την χρησιμοποιούμε γιατί μας διευκολύνει στην καταχώρηση και την επεξεργασία των δεδομένων μας. Ας κλείσουμε και την φόρμα.